φτιάξω ένα μηχανισμό. Θα μοιάζει σαν το μηχανισμό των αντικειθήρων. Α, ωραία. Αυτή είναι η ιδέα μου. Τώρα ακόμα δεν μπορείς να το δεις καλά, αλλά θα επέμβω σε κάποια στοχευμένα σημεία πάνω στην πέτρα και θα βγάλω αυτό το πράγμα. Ωραία. Παίρνοντας λοιπόν μια τυχαία πέτρα από το Λατωνίο, την οποία τη διάλεξα βέβαια γιατί μου άρεσε το σχήμα, έχει ένα ιδανικό σχήμα. Αυτό που θέλω να πω με αυτό το έργο είναι ότι η ακατέργαστη πέτρα, η οποία είναι μια τυχαία πέτρα μέσα στη φύση, παίρνει το σημάδι του ανθρώπου. Δηλαδή θα φτιάξω κάποια στοιχεία μηχανικά ίσως, τα οποία αυτό που θα φανερώνουν είναι ότι παρέμβει στην πέτρα μια διάνοια. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει, ότι ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο διέπει σήμερα τον κόσμο, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή επηρεάζει σήμερα τον κόσμο σημαντικά, και ακόμα και μία πέτρα όταν τη βρουν ίσως από χιλιάδες χρόνια θα δουν κάποιοι ότι μία ανθρώπινη διάνοια έφτιαξε κάτι τέτοιο. Το άλλο το υπόλοιπο είναι το εντελώς τυχαίο. Η ύπαρξή μας, δηλαδή το υπαρξιακό ζήτημα το οποίο πάντα απασχολούσε και απασχολεί τον άνθρωπο, αποτυπώνεται πολλές φορές σε κάτι τέτοια. Ένας καλλιτέχνης το υπαρξιακό ζήτημα το αποτυπώνει στην πέτρα, το αποτυπώνει στο μέταλλο, το αποτυπώνει όπου μπορεί και όπως μπορεί. Σιγά σιγά θα δουλέψω, θα το δείτε το έργο. Έχω εκμεταλλευτεί, όπως βλέπετε εδώ, τα ιδιαίτερα νερά που έχει αυτή η συγκεκριμένη πέτρα. Δηλαδή αυτός ο σφόδιλος, ο οποίος υποθετικά γυρίζει και συμβολίζει και το χρόνο, συμπαρασύρει τα πάντα μαζί του. Γι' αυτό το λόγο, αυτό το δυναμικό σχήμα της πέτρας οφείλω να το διατηρήσω. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι το σκεπτικό του έργου μου. Είδομε σιγά σιγά στην πορεία της εργασίας. Θα μου πεις και λίγα λόγια για το μουσείο. Ναι, το μουσείο, εγώ βέβαια είχα την τιμή να είμαι μαθητής του Θόδωρου Παπαγιάννη. Το Θόδωρα τον έχω ζήσει ως δάσκαλο. Έχω αποκομίσει πάρα πολλά πράγματα. Το μουσείο του βέβαια είναι ένα δώρο στον άνθρωπο. Ένα δώρο στον άνθρωπο. Δηλαδή συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν το είδα για πρώτη φορά. Γιατί μέσα από τα ίδια του τα έργα ένιωσα και εγώ τα βιώματά μου. Τα βιώματά μου από τη σχολή, τα βιώματά μου από το εργαστήριό του, τα βιώματά μου από όταν ήμουνα τον βοηθούσα σε πάρα πολλά έργα και αποκόμισε πάρα πολλά. Αυτό το μουσείο για μένα είναι τόσο σημαντικό που θα πρέπει στα πέρατα του κόσμου να διαφημιστεί. Τι να πω, η συγκίνηση είναι μεγάλη. Το έργο αυτού του ανθρώπου είναι τεράστιο, είναι κυριολεκτικά τεράστιο. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος γλύπτης ο οποίος έχει κάνει τέτοιο όγκο δουλειάς σε όλο αυτό το διάστημα με το οποίο έχει καταπιαστεί με τη γλυπτική. Πραγματικά είναι τιμή μου που συμμετέχω σε αυτό το συμπόσιο, διότι και εγώ θα αφήσω εδώ ένα έργο και θα βάλω και εγώ ίσως το μικρό μου λιθαράκι μπροστά σε αυτό το τεράστιο άνθρωπο, ο οποίος με βοήθησε σε όλα μου τα βήματα. Η γλυπτική από την πρώτη μέρα, ειδικά όταν καταπιάστηκα από την πέτρα, όταν την κόβεις και είναι φρέσκια. Αυτό
αυτό το φρέσκο το μαρμάρο την ώρα που το κόβεις, που μετά από λίγο καιρό βέβαια χάνεται όταν το στείνεις στην ύπαιθρο. Αυτό το πράγμα είναι με εξητάρει στην κυριολεξία. Δηλαδή, γδίνεις κάτι το οποίο υπάρχει μέσα και το βλέπεις ολόφρεσκο και λαμπερό. Μπορώ να πω ότι είναι το έναυσμα να ασχοληθώ με το μάρμαρο αυτό, όταν το πρώτο χρησιμοποίησα σαν υλικό. Από την εποχή του καθηγητή μου και του Παπαγιάννη που είχα δουλέψει, αλλά και του Νίκου του Παρασκευά, Τηνιακού Γλύπτη, ο οποίος μου δίδαξε τα μυστικά του μαρμάρου, αυτό πάντα με εξητάρει. Το ότι βγαίνει αυτό το καθαρό πράγμα, ας πούμε, με αυτή την υφή, είναι κάτι το απίστευτο κατά τη γνώμη μου. Μια πέτρα η οποία με ενέπνευσε να την κάνω κάτι, το σχήμα της, γιατί πίστευα ότι περικλεί κάτι μέσα της. Προχωρώ βγάζοντας από μέσα ένα μηχανισμό που είναι σαν να υπάρχει ήδη. Απλώς κάνω 2-3 χαραγματιές, το βγάζω από μέσα, και αυτό που γοητεύει είναι και το ψάξιμο της πέτρας, αλλά και το καθαρό μάρμαρα που βγαίνει από μέσα. Η καρδιά δηλαδή του βουνού, το νιώθεις αυτό το πράγμα όταν βλέπεις την καθαρότητά του. Προσπαθώ να έχω κάποιες πολύ καθαρές φόρμες, αλλά και κάποιες τις αφήνω έτσι όπως έχουν. Η γοητεία είναι αυτό το ψάξιμο στα σχήματα, σε αυτά που βλέπουμε πάνω στην πέτρα. Κάποια τα αφήνουμε, κάποια τους κάνουμε κάποιες μικρές επεμβάσεις έτσι ώστε να τους δώσουμε κάποια υπόσταση. Αυτό το οποίο μου αρέσει στην προκειμένη περίπτωση είναι το τελείως ακατέργαστο με το εντελώς γεωμετρικό. Είναι δύο τελείως αντίθετα πράγματα, τα οποία όμως τι, το ακατέργαστο είναι η φύση και το γεωμετρικό είναι η επέμβαση του ανθρώπου. Μπαίνουμε στη γεωμετρία, κάτι που στη φύση είναι πολύ σπάνιο, και αυτό αυτομάτως, επειδή είναι και οργανωμένο, νιώθεις την παρουσία του ανθρώπου. Και το χρώμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό της πέτρας, αυτό, γιατί βρήκα μια πέτρα αυτού με μπαρτοκαπνισμένη και δεν φαντάστηκα ότι κρύβει κάτι το τόσο καθαρό. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα το είδα από την αρχή, αλλά όταν την πρωτοέκοψα ένιωσα ότι σαν να βγαίνει δηλαδή κάτι το θείο από μέσα, κάτι το τόσο καθαρό, το κρίσταλο αυτού του μαρμάρου, η αφάνειά του. Αυτό είναι που μας βοητεύει σε αυτή τη δουλειά. Σκληροί μεν, κουραζόμαστε λίγο.